συγκλονιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στο νέο κύκλο της σειράς, με το σκοτεινό παρελθόν του Ανδρέα Βρουλάκη να βγαίνει στο φως. Η οικογένεια θα υποδεχτεί ένα νέο μέλος που είχε καιρό να δει από κοντά. Ποιος είναι άραγε ο Ανδρέας και ποιος ο λόγος που εμφανίζεται ξανά? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ανδρέας είναι πρώτος ξάδερφος Παύλου και αδερφός του Τηλέμαχου. Ο πατέρας του, Μανούσας Βρουλάκης, ήταν αδερφός του Γιάννη Βρουλάκη, του πατέρα του Παύλου και του Πετρή Βρουλάκη, του πατέρα του Μάρκου. Όταν ο Παπαμιχάλης διαπίστωσε πως ήταν ο πιο σκοτεινός και αιμοβόρος από όλους τους Βρουλάκηδες και ότι μεγαλώνοντας θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη απειλή απέναντι στην ειρήνη και στο σασμό βέβαια, προέτρεψε την οικογένειά του να τον απομακρύνει από το χωριό. Έτσι από μικρός ο Ανδρέας μπάρκαρε στα καράβια, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο και οικονομικά την οικογένειά του. Με τη σκληρή δουλειά του κατάφερε να γίνει καπετάνιος σε εταιρεία φορτηγών πλοίων και μεταφοράς υγρών καυσίμων. Σαν καπετάνιος, σε τόσο μακρινά και δύσκολα ταξίδια, που τις περισσότερες φορές κρατούσαν πολλούς μήνες, έδειξε τις άριστες διοικητικές και ηγετικές του ικανότητες. Πριν από 6 χρόνια, συνελήφθη από την τουρκική εκτοφυλακή για παράνομη μεταφορά καυσίμων. Αυτό τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το φορτίο του πετρελαιοφόρου του ήταν λάθος ζυγισμένο και ο ίδιος μετέφερε παράνομα μια μεγάλη επιπλέον ποσότητα, σχεδόν το μισό φορτίο. Καταδικάστηκε και μπήκε για 3 χρόνια στις τουρκικές φυλακές του Μάλτεπε, βρίσκοντας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Αψής όπως είναι, πάνω σε ένα καβγά με ένα συγκρατούμενό του από την Ανατολία, το χτύπησε τόσο πολύ που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Όταν επενέβησαν οι αστυνομικοί, επιτέθηκε και σε αυτούς. Δικάστηκε πάλι και έφαγε άλλα 3 χρόνια φυλάκισης. Αντί να αποφυλακιστεί, επιστρέφει τελικά στην Άνω Ποριά, την περίοδο που ο Παύλος είχε καλέσει τον Λάζαρο και τον Τηλέμαχο για να συζητήσουν για το σασμό. Κάνει έκπληξη στον αδερφό του, αλλά και στον Παύλο, με τον οποίο του συνδέει αγάπη και φιλία χρόνου. Πόσο η παρουσία του άραγε θα επηρεάσει τις εξελίξεις και πώς θα δεχτεί τη σχέση του Αστέρι με την Αργυρό. Αλλά ένα ακόμα ερώτημα είναι πώς θα σταθεί απέναντι στους Σταματάκηδες και τελικά ποιος είναι ο λόγος που τελικά επέστρεψε. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!